Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Να με συγχωρέσετε, έπρεπε αυτή η σύσκεψη να γίνει στην Κοζάνη ή στη Φλόριντα. Αλλά το πρόγραμμά μου είναι βεβαλημένο πολύ. Πρέπει να φύγω για τη Σύνοδο Κορυφής, είναι αύριο στις Βρυξέλλες. Και μου ήταν δύσκολο, όμως υπόσχομαι ότι σύντομα θα βρεθώ μαζί σας, γιατί πιστεύω ότι η Δυτική Μακεδονία, η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, μια περιφέρεια η οποία έχει τεράστιες αναπτυξιακές προκλήσεις και δυνατότητες αναξιοποιητές και παραμελημένη, θα έλεγα, αρκετά χρόνια, πρέπει να προσπαθήσουμε μαζί για να κινητοποιήσουμε αυτές τις δυνατότητες. Και ο λόγος που σας ζήτησα να βρεθούμε σήμερα είναι διότι ξεκινάμε ένα σχέδιο, ένα πείραμα, προκειμένου να κινητοποιήσουμε αυτές τις αναπτυξιακές δυνατότητες, και το ξεκινάμε, δεν είναι τυχαίο, από την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Ενδεχομένως στο άμεσο μέλλον παρόμοια σχέδια θα αρχίσουμε να ξαπλώνουμε και σε όλες τις περιφέρειες και σε άλλες περιφέρειες, γιατί υπάρχει ανάγκη. Πιλωτικά ξεκινάει από την Δυτική Μακεδονία και θα θέλαμε να σας το παρουσιάσουμε. Είμαι εδώ μαζί με τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό για να σας πει λεπτομέρειες και βεβαίως θα έχετε και τη διαρκή στήριξη και της Υπουργού Μακεδονίας Θράκης. Αλλά και την επαφή, την άμεση, απευθείας μαζί μου, όσο μπορώ και όσο χρειαστεί και όποτε χρειάζεται. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό, αν θυμάστε καλά, το είχα πρώτο αναφέρει πριν από 6 μήνες στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου είχα μιλήσει για την πρόθεση να δημιουργήσουμε το Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, και σήμερα ήρθε η ώρα να το υλοποιήσουμε, να το ξεκινήσουμε. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τις επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας, την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα κυρίως, αλλά και να δημιουργήσουμε εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης μέσα από τη δημιουργία νέων εργαλείων, εκεί που τα υφιστάμενα εργαλεία δεν μπορούν να ακουμπήσουν. Αυτό είναι το βασικό, η βασική αντίληψη αυτής της πρωτοβουλίας. Το Ταμείο λοιπόν Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας επιχειρούμε να είναι ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό συνεργασίας της κεντρικής κυβέρνησης με την τοπική κοινωνία, τους παραγωγικούς φορείς, επιμελητήρια και την τοπική αυτοδιοίκηση, περιφέρεια και δήμους. Και συστήνεται από πόρους που θα καταβληθούν ισομερώς από το Υπουργείο Οικονομίας, από την κεντρική κυβέρνηση, μέσα από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των επιμελητηρίων Κοζάνης και Φλόρινας. Διαχειριστής του Ταμείου θα είναι το ΕΤΕΑΝ και στόχος, όπως είπα πιο πριν, να βελτιώσουμε την πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, ιδίως επιχειρήσεων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης σε χρηματοδότηση από τα υφιστάμενα προγράμματα, αλλά και να ενθαρρύνουμε τις επενδύσεις γενικότερα στην περιοχή. Νομίζω ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, τώρα που βγαίνουμε από την κρίση, ότι ο μεγάλος στόχος της επόμενης περίοδου είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος. Και για να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, πρέπει να ευνοήσουμε τις επενδύσεις και την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Ορισμένες φορές επινοώντας τον τρόπο. Όπως λέει το γνωστό ρητό, διαβάτη δρόμος δεν υπάρχει, τον βρίσκεις προχωρώντας. Πρέπει να επινοήσουμε μεθόδους και εργαλεία, και αυτό νομίζω ότι είναι. Αυτό το χαρακτήρα έχει αυτή η πρωτοβουλία. Να πω ότι με το Ταμείο Δυτικής Μακεδονίας δημιουργούνται δομές χρηματοδότησης, όπως ενδεικτικά ταμεία εγγύσεων, ταμεία δανειοδοτήσεων, ταμεία μικροπιστώσεων,
και ηγετικών επιστολών, οι οποίες δομές θα είναι επικεντρωμένες στα προβλήματα και στις ανάγκες των επιχειρήσεων της περιοχής. Και με τον τρόπο αυτό, το Ταμείο θα μπορεί να χρηματοδοτεί δραστηριότητες που δεν είναι συμβατές για χρηματοδότηση από άλλες δομές λόγω των κανονιστικών περιορισμών και των κανονιστικών περιορισμών των διαρθρωτικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορεί να διαθέτει προϊόντα διεισδύοντας σε τομείς τοπικής οικονομίας και να εξασφαλίζει πρόσβαση στη χρηματοδότηση σε διάφορες επιχειρήσεις οι οποίες μέχρι σήμερα δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα. Επομένως, προκύπτουν, θα έλεγε κανείς, συνέργειες και συμπληρωματικότητες μεταξύ του υφιστάμενου, όπως το λέτε, Ταμείου Επιχειρηματικότητας, του υφιστάμενου Ταμείου Επιχειρηματικότητας, το οποίο έχουμε συστήσει με χρήματα του ΕΣΠΑ και έχει πανελλαδική κλίμακα, και του τοπικού ταμείου, του Ταμείου Δυτικής Μακεδονίας. Να πω επίσης ότι όλο το προηγούμενο διάστημα έχει γίνει μια πολύ σημαντική προσπάθεια ώστε να εξαντλήσουμε τη δυνατότητα χρηματοδότησης στην περιοχή, στην περιφέρεια της Μακεδονίας, από το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων. Το 2015 εξαντλήσαμε όλους τους πόρους, περίπου 170 εκατομμύρια, 169 εκατομμύρια για την Μακεδονία. Συνολικά τα δύο χρόνια έχουμε φτάσει στα 256 εκατομμύρια. Να πω κιόλας ότι εξαιτίας της μεγάλης επιτυχίας εδώ του Υπουργείου Οικονομίας τα τέλη του 2015 που καταφέραμε, ενώ κανείς δεν πίστευε ότι θα εξαντλήσουμε όλο το ΕΣΠΑ, το εξαντλήσαμε και έπεσε όμως το τελευταίο τρίμηνο στην πραγματική οικονομία, οφείλεται και αυτή η απόκληση που ευνηδίασε κάποιους σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2015 και το τελευταίο τρίμηνο του 2016. Το 2016 μοιράσαμε, το εξαντλήσαμε πάλι τους φόρους, πάλι είχαμε ρεκόρ στην αγοραφητικότητα, αλλά τους μοιράσαμε τους φόρους ισομερώς καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Το 2015, γνωρίζετε τους λόγους, τα καταφέραμε στο τέλος. Αυτό δημιούργησε μια επίπτωση όταν κανείς συγκρίνει το τελευταίο τρίμηνο του 2015 με το τελευταίο τρίμηνο του 2016. Θέλω να την ευκαιρία λοιπόν για να κλείσω την παρένθεση ότι δεν είναι τόσο ανασχετική αυτή η εικόνα όσο κάποιοι θέλουν να την παρουσιάσουν, για όσους τουλάχιστον γνωρίζουν την αιτία που την προκάλεσε. Κλείνω λοιπόν την παρένθεση, έρχομαι για να κλείσω. Κάνουμε σήμερα ένα πείραμα που πιστεύω αν πετύχει, όπως είπα και πιο πριν, θα εξαπλωθεί και σε άλλες περιφέρειες. Και θέλω να επισημάνω, αυτές τις μέρες ξεκινάμε το διάλογο μέσα στην κυβέρνηση για να καταλήξουμε στο λεγόμενο σχέδιο, στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη, το οποίο το αμέσως επόμενο διάστημα θα το παρουσιάσουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση και σε όλους τους παραγωγικούς φορείς. Πρώτα στους περιφερειάρχες, ακολούθως σε όλους τους παραγωγικούς φορείς σε επίπεδο κλαδικό, γιατί πιστεύουμε ότι αυτή είναι η συζήτηση για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας, για το μέλλον του τόπου, η πιο σημαντική συζήτηση. Θεωρώ ότι η συνεισφορά των τοπικών φορέων, των τοπικών παραγωγικών φορέων αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι εξαιρετικά σημαντική. Θέλουμε αυτή τη φορά να πάμε ανάποδα. Να μην ξεκινήσουμε από τα πάνω προς τα κάτω, από την κεφαλή της πυραμίδας, να ξεκινήσουμε από τη βάση. Θέλουμε το Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο να είναι συγκροτημένο αναπεριφέρεια και το σύνολο να αποτελεί τον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό. Είναι μια πρόκληση, ένα στίχημα. Το αν θα τα καταφέρουμε εξαρτάται και από τη συμβολή της αυτοδιοίκησης των φορέων σε τοπικό επίπεδο. Άρα, ούτως ή άλλως θα δώσουμε τον λόγο στην αυτοδιοίκηση και στους τοπικούς φορείς στο επόμενο διάστημα για να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας. Ξεκινάμε από τη Δυτική Μακεδονία και είμαστε όλο αυτιά για να ακούσουμε τις παρατηρήσεις σας και τις διεκδικήσεις σας και τα παράπονά σας.